Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4 στα 20 λεπτά μετά τις 5, απαράδεκτο. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς που θα μας κάνετε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στην προτελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Καθώς την Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ πέρα για να συγκρατήσουμε συντροφιά, πάμε στην εκκλησία από νωρίς με τον Χρύσανθο, στη Σταύρωση, εκεί στο Βαθύλακο. FM γεννώ το μήνυμά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε νωρίς τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, 2 καλεσμένους στη σημερινή εκπομπή, για να ζητήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον Άρη και όχι μόνο βέβαια, εντάξει. Γιατί δεν είναι μόνο Άρης στην καθημερινότητά μας. Μετά τις 6, αν όλα πάνε καλά, γιατί ενδεχομένως έχουμε μια τρίτη συνέντευξη σήμερα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα δούμε πώς θα γίνει το θέμα και με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ο Χρήστος απορεί με το δεχόμενο μια τρίτη συνέντευξη σήμερα. Λοιπόν, θα δούμε όμως αν θα μας βοηθήσει. Εγώ καλεσμένος είμαι, δεν ξέρω. Εγώ καλεσμένος είμαι. Καλεσμένε, κάτσε λίγο να δώσω το τηλέφωνο του πρώτου καλεσμένου. Εδώ σε στο Βασίλη. Έπρεπε ήδη να το έχεις κάνει αυτό, αλλά μπήκε σαν οργάνωτος πάλι στην εκπομπή. Βγάζουμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε. Και αυτές τις δύο μέρες θα προσπαθήσουμε να δεσμεύσουμε και δημόσια ανθρώπους που θα κατέβουν στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, να τους δεσμεύσουμε δημοσίως για κάποια πράγματα, γιατί είναι το τελευταίο διήμερο στο οποίο μπορούν να φιλοξενούνται στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή σήμερα και αύριο. Τελειώνει μετά. Από μεθαύριο νομίζω μόνο οι επικεφαλής μπορούν. Μάλιστα. Αλλά οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι μέχρι αύριο. Ναι. Και επιλέξαμε συνειδητά όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τώρα κάποιους φίλους που αποδεδειγμένα δεν έχουν κρύψει και την αριανή τους ιδιότητα, αλλά κυρίως κατά καιρούς έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο που δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή, παράδειγμα, το πρωί θα με ακούτε εμένα να μαλώνω με τον Μάριο, όταν μου λέει, ας πούμε, ότι, παράδειγμα φαίνω τώρα, ότι ο Γιαννούλης που πάει για περιφερειάρχης, ναι, είναι Άρης. Ναι. Και χθες έβαλε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι Άρης είναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, είναι άλλο να πεις, οκ, okay, συγχαρητήρια ως άνθρωπος που έχει ένα θεσμικό ρόλο, ναι, να πεις συγχαρητήρια σε μια ομάδα σπορτ και άλλο, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτά ακούει ο Λευτέρης Αρβανίτης και θα μπει μέσα το τηλέφωνο. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω. Τι κάνετε. Καλά, πρόεδρε, μας επιτρέψει τον Ελληνικό καταρχήν, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι πότε κάποιος με θεσμικό ρόλο θα δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση ενός τίτλου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό να πρέπει να υπάρχει μια δημόσια τοποθέτηση περί δικαίου, αδίκου ή παρόμοιων τέτοιων καταστάσεων. Ναι, καλά, φυσικά, εννοείται αυτό. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται και ποιος είναι αυτός που λέει τι, ας πούμε, το καταλαβαίνει αμέσως. Ο καθένας κρίνεται με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει στη ζωή του. Εγώ δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα αθλητικά περισσότερο. Ναι, και μετά βέβαια, θα πάμε και στα υπόλοιπα. Σιγά σιγά που είναι και πολλά τώρα τελευταία. Πάντως φαντάζομαι ότι από τη μία είμαστε ανακουφισμένοι όλοι που η χρονιά στο μπάσκετ, θα σε πάω στο στοιχείο σου πρώτα, τελειώνει χωρίς αγωνιστικά ντράβαλα. Απ' την άλλη νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ προβληματισμένοι, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα. Που είχαμε την αίσθηση ότι όταν επιδιοικήσει ο Σαρβανίτη μπήκε η ομάδα στο 99, δεν θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι είμαστε σε πολύ ωριακή κατάσταση. Ναι, κοίταξε Χρήστανθε, το έθεσες πάρα πολύ σωστά.
Έτσι ακριβώς ανακουφισμένοι είμαστε, επειδή δεν είχαμε αγωνιστικές περιπέτειες. Ανακουφισμένοι όμως μόνο, όχι χαρούμενοι, ούτε μπορούμε να πούμε μπράβο. Είναι κάτι που αυτό στον Άρη δεν μπορεί να λεχθεί. Από εκεί και μετά, όντως, όταν υπαχθήκαμε στο άρθρο 99, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά, σώθηκε η ομάδα από αυτή την απόφαση που πετύχαμε το 2014. Περιμέναμε ότι δεν θα έχουμε ξανά τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς η πορεία των πραγμάτων πήγε έτσι που η ομάδα αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα, τα οποία φυσικά θα πρέπει η διοίκηση να τα λύσει οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι όπως πήγε φέτος και για το χρόνο και για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να βρουν λύσεις οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στο τιμόνι της ομάδας. Εξάλλου γι' αυτό μπήκαν, για να λύσουν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αυτός είναι και ο ρόλος τους. Να λύνουν τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Είτε της καθημερινότητας, είτε και της πιο, θα έλεγα, σοβαρής αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως οι απαγορεύσεις των μεταγραφών ή, ξέρω εγώ, η εφορία, το ΙΚΑ, ξέρω εγώ, όλα αυτά πρέπει να λύνονται και να τακτοποιούνται, ας πούμε, στην ώρα τους και χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Το μπαν αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα μπαν μάλλον, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν μιλάμε για ποσά άνω του εκατομμυρίου, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και εντάξει, προφανώς και δεν είμαστε παράλογοι να θέλουμε ξαφνικά να εμφανιστούν εκατομμύρια στην ομάδα. Την άλλη όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε στο σημείο πάλι να μιλάμε για 10 και 12.000 ευρώ, γιατί αυτά είναι τα ποσά των δόσεων των παικτών αυτή τη στιγμή που πήγαν και ζητάνε κατάπτυση εγγυητικής. Έχουν να παίρνουν από 1,5-2 χιλιάρικα ο καθένας, ένα δωδεκάρι σύνολο, και παρόλα αυτά να είμαστε πάλι σε τέτοιες καταστάσεις, ενώ θεωρητικά αυτά υπήρχαν όταν ανέλαβαν οι άνθρωποι που είναι τώρα στην ομάδα. Ναι, φυσικά υπήρχαν. Είναι δικαστική απόφαση αυτή. Γνωρίζει ο μεγαλομέτοχος, είτε όταν ήταν ο Λάσκαρης ή τώρα ο Γουλιέλμος, γνωρίζει το τι έχει να πληρώσει κάθε μήνα και σε ποιον και πού. Αυτά όντως έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί. Τώρα μιλάμε για το 99. Εκεί όπου έχεις και εσύ προσωπική αγωνία, πέρα από την Αριανή, πολύ μεγάλη αγωνία, παιδιά, και γι' αυτό πάντα προσπαθώ να μάθω τι γίνεται και όλα αυτά, γιατί εγώ έχω υπογράψει για αυτή την υπαγωγή. Mm-hmm. Εντάξει, τα χρέη δεν ήταν δικά μας. Εμείς δεν είχαμε στη χρήση μας χρέη. Αλλά από τη στιγμή που έβαλες την υπογραφή σου απέναντι στο κράτος και δεσμεύτηκες ότι ξέρεις, εγώ αναλαμβάνω να πληρώσω αυτά, να πληρώσει η ομάδα μου αυτά που θα αποφασίσει το δικαστήριο, μετά αρχίζουν και σε πιάνουν όταν δεν πληρώνονται αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και θέλω πάντα να υπάρχει στην ομάδα μια ηρεμία και μια σωστή χρηματορροή, ώστε όλα να πληρώνονται, ας πούμε, στην ώρα τους. Και αν όχι στην ώρα τους, τουλάχιστον να μην μένουν τόσο πίσω, ώστε να ζητείτε κατάπτυση εγκυπικής από πιστωτές παλαιότερους, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς. Είναι Πετράτου, νομίζω. Είναι πολύ παλιά. Είναι ο Ντικούδης και αυτή εδώ πέρα, πάρα πολύ παλιά. Ο Μπάρλος, νομίζω. Ο Χαραλαμπίδης. Ο Φυσικόπουλος, mm-hmm. Αργυρόπουλος, Χαραλαμπίδης. Είναι που παίζαν το 2010. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου το όλο θέμα με το Νίκ Γκάλις Χολ, την παραχώρηση. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια αδικία που τρέχει όλα αυτά τα χρόνια, με τον Άρη να είναι αναγκασμένος να πληρώνει ενίκεια όταν σε άλλες ομάδες έχει χαριστεί η δημόσια περιουσία, και έχει ανοίξει και η κουβέντα πάλι αυτό το χρονικό διάστημα, πάλι βέβαια προεκλογικά, και πάλι ενώ βλέπουμε ότι ο συμπολίτης πήρε τα οικόπεδα γύρω-γύρω από την Τούμπα, παίρνει το ένα, γίνεται η ανάπλαση. Βλέπω ο Δήμος λέει ναι, ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει ναι. Χρήματα θα δαπανηθούν πάλι δημόσια για το γύρω-γύρω. Υπάρχει γενικότερα ένας οργασμός που πάλι όμως ο Άρης είναι απ' έξω. Έτσι, όντως έτσι είναι. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Άρης είναι ο μεγάλος αντικειμένος της πόλης. Σε όλα τα αθλητικά ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Και τώρα, επειδή μιλάμε για το θέμα του γηπέδου, έχω μία ενημέρωση από την πλευρά του Αλφα Σίγμα. Πήραν να με ρωτήσουν κάποια πράγματα και έτσι ενημερώθηκα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει κολλήσει.
Και μιλώντας εγώ με ανθρώπους και του ΑΣ και που είναι κοντά στην κυβέρνηση τώρα, τους είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να το ξεκολλήσουν, γιατί πρέπει το γήπεδο αυτό να περάσει στα χέρια του Άρη για τα επόμενα πόσα χρόνια θα αποφασιστεί, ώστε να μπορεί η ομάδα να λειτουργεί και το δικαιούται κιόλας. Γιατί τόσα χρόνια από τότε που χτίστηκε το γήπεδο αυτό συντηρήθηκε κατά κόρνο από τους αγώνες του Άρη όταν έπαιζε εκεί πέρα και πλήρωνε στο γήπεδο αυτά τα ποσοστά που έπρεπε να πληρώνει. Μετά όταν του εκχωρήθηκε για κάποια χρόνια, τώρα πρέπει απλά να συνεχιστεί και είναι κάτι που πρέπει ο αρμόδιος υπουργός να το λύσει, ας πούμε. Δεν είναι, έχουν δοθεί και έχουν δοθεί σε ομάδες πράγματα. Η πλάκα και είναι ότι... Και στην Αθήνα. Ότι... Και ο μόνος ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα είναι ο Άρης. Η πλάκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, που έχει χτιστεί γήπεδο πολύ ωραία, έγινε ό,τι έγινε, πληρωνόταν η ΔΕΗ, αλλά έχει παραχωρηθεί η νομή και η χρήση. Είναι πραγματάκια τα οποία ο απλός κόσμος είναι φυσιολογικό να μην τα ξέρει. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια συναυλία, ο ερασιτέχνης πάντα έτσι, και να καρπώνεται τα έσοδα. Την ίδια στιγμή ο Άρης όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει συναυλία και να καρπωθεί τα έσοδα, αλλά άμα έρθει ο Τόλης Βοσκόπουλος, όπως ήρθε, λέω, ένα τραγουδιστή που μου αρέσει, ας πούμε, και κάνει ο άνθρωπος τη συναυλία εκεί πέρα, θα βγει κιόλας ο Άρης από το κήπεδο για να γίνει συναυλία. Έκανε συνέδριο ένα κόμμα. Θα πάρει η διοίκηση του κήπεδου. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχεις όφελος, αλλά ξεσπιτώνεσαι κιόλας. Πας να κάνεις το πανόραμα προπόνηση, στη Μίκρα, δεξιά-αριστερά. Δεν είναι απίστευτο για την ομάδα που έχει φέρει τόσα τρόπαια στην πόλη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Γιατί ο Άρης πραγματικά έχει φέρει στην πόλη πάρα πολλούς τίτλους και ειδικά εκείνη την εποχή που τον μπάσκετ το νούμερο ένα άθλημα στην Ευρώπη, ο Άρης μας ουρανούσε και η Θεσσαλονίκη ήταν γνωστή μέσω του Άρη. Όλα αυτά τα χρόνια που του είχε δοθεί το γήπεδο, ο Άρης το μόνο που κέρδισε είναι ότι είχε ένα γήπεδο, είχε μια γηπεδότητα δηλαδή, και τα γραφεία δεν είχε κάτι άλλο και τα αποδυτήρια, ας πούμε, δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό ήταν η εκχώρηση. Το γήπεδο να κάνει προπόνηση για να μην πληρώνει κάπου και τα γραφεία. Αυτό ήταν. Δεν είχε κάτι. Ευνοημένος. Ευνοημένος. Δηλαδή θα τρελαθούμε κιόλας εδώ στην πόλη και γενικότερα με όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν από τη χώρα και οι διοικήσεις του Υπουργείου Αθλητισμού. Εδώ ο φίλος ο Χρήστος πολλά λέει... παράπονα και δίκαια κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό, ούτε καμιά σπουδαία χάρη, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο το δικαιούται. Και το λένε κιόλας, ότι ο Άρης δικαιούται, αλλά κανένας δεν βάζει την υπογραφή του να το κάνει. Έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Βέβαια, εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε και μια καλύτερη συνεννόηση συνολικά ως σύλλογος. Σύλλογος ΚΑΕ, ΠΑΕ, μεταξύ μας δηλαδή. Γιατί άμα κάνουμε ένα συγκεκριμένο ενωμένο μέτωπο, ενδεχομένως να πετύχουμε και δύο πράγματα παραπάνω. Και επίσης, τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι ακριβώς να ζητήσουμε. Δηλαδή, ζητάμε να μας δώσουν κάτι. Δεν είναι έτσι. Συντεταγμένα πρέπει να έχει ο Άρης αιτήματα προς την πολιτεία, ώστε να μπορούμε και να πούμε ότι μας το ικανοποίησε ή δεν μας το ικανοποίησε. Αν απλά ζητάμε, νομίζω γινόμαστε έρμεα των πολιτικών πολλές φορές. Τώρα το είπες πολύ σωστά. Χρησιμοποιήσεις μια πολύ σωστή σχέση. Συντεταγμένα και όλοι μαζί. Όταν υπάρχει αυτό, όταν υπάρχει αυτή η σύμπνοια και η ομόνοια και η συμφωνία στο να πάμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα όλος ο Άρης μαζί, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Όταν είναι ο καθένας μόνος του ή ο άλλος τραβάει από εδώ, άλλος λέει από εκεί, άλλος λέει άλλα, άλλος ζητάει άλλα κτλ. Εκεί βρίσκουν και αυτή μια δικαιολογία του τύπου άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παιδιά δεν συνεννοείται μεταξύ σας κτλ. Και το αφήνουν. Ενώ όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και έχει αποδειχτεί αυτό παλιότερα. Σε αγωνιστικές επιτυχίες των ομάδων ήταν ενωμένοι, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να κοιτάζουν όλες οι διοικήσεις και οι θεσμικοί φορείς του Άρη. Ο ΑΣ, η διοίκηση της ΠΑΕ και η διοίκηση της ΚΑΕ και όλοι όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον Άρη πρέπει να είναι ενωμένοι και μονιασμένοι και να βασίζονται στην αρχή της ομοφωνίας και της ομόνοιας. Θα σε πάω στο ποδόσφαιρο, το παρακολουθείς συχνά πυκνά σε κάποιο γήπεδο. Έχω και το γιο μου εκεί πέρα. Που... Σωστά, πέρα από το γιο. Αλλά λέω, όσον αφορά τον Άρη, σε βλέπω και στο γήπεδο συχνά πυκνά. Νομίζω ότι επιστρέφει η κανονικότητα στον Άρη σιγά σιγά. Η φετινή χρονιά τουλάχιστον μας έχει επαναφέρει όλους εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε, δηλαδή τον Άρη να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι ακόμα στο επίπεδο της διεκδίκησης τίτλων, αυτό θέλουμε από τον Άρη να δούμε, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητά μας. Χρήστανθε, μου αρέσει αυτό που βλέπω στο ποδόσφαιρο, μου αρέσει. Είναι όντως η ομάδα έχει έρθει σε μια κανονικότητα.
Βλέπω ότι γίνανε φέτος κάποιες κινήσεις, πετύχαμε κάποιον, τον ένα στόχο που είχαμε, ξέρω εγώ, δεν προχωρήσαμε στο κύπελο όσο θέλαμε ή να φτάσουμε στο τέλος που ή να το πάρουμε κιόλας, εντάξει αυτό ήταν μια απώλεια, αλλά φαίνεται οι κινήσεις που γίνονται ότι από εδώ και πέρα μόνο ανωδική θα είναι η πορεία του τμήματος και δεν θα κοιτάμε τίποτα άλλο. Δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε καλά μέχρι στιγμής και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Φαίνεται το πώς η ομάδα μπαίνει μέσα στο γήπεδο, πώς παίζει, τα αποτελέσματα που φέρνει. Με λίγες προσθήκες ακόμα, με λίγη ενίσχυση, με κάνα δύο κινήσεις σωστές που είμαι σίγουρος ότι το καλοκαίρι θα γίνουν εν όψη βέβαια και της ευρωπαϊκής μας συμμετοχής, πιστεύω ότι μόνο ανωδική θα είναι η πορεία μας από εδώ και πέρα. Και ελπίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα και να βάλει η διοίκηση τους επόμενους στόχους της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή ποιο θα είναι, φυσικά εννοείται ο μίλος του Europa League, πιο ψηλά στο πρωτάθλημα, κύπελο, όλα αυτά να τα βάλει και να τα διεκδικήσει και να τα πετύχει. Το ευχόμαστε όλοι μας αυτό και θα στηρίξουμε όλη την προσπάθεια όπως και τη στηρίζουμε και το βλέπεις κιόλας. Όπου και στο γήπεδο βρισκόμαστε και παντού συμμετέχουμε και στηρίζουμε όσο μπορούμε. Πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά σου με τον κύριο Ταχιάο, όταν ακόμα δεν είχαν βγει προς τα έξω οι υποψηφιότητες, οι υποψηφοί δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί, ευρωβουλευτές κτλ., είχα κάνει ένα τεταρτάκι, ένα πρόλογο σε μια εκπομπή μας εδώ με τον Νίκο και είχα πει ότι επειδή οι περισσότεροι από εμάς, okay, και κάποιο κόμμα μπορεί να ψηφίσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά αν μας ρωτάνε τις πολιτικές μας πεπιθήσεις, λέμε Άρης. Και είχα πει, ότι ό,τι κόμμα και αν ψηφίζεις, όποιον δήμαρχο και αν θες να επιλέξεις, επέλεξε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτό που είναι η δεύτερη μας οικογένεια, πέρα από την οικογένεια του καθενός, η δεύτερη μας οικογένεια, που είναι ο Άρης. Και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν και πέντε πράγματα για τον Άρη. Στο μπορώ να κάνω πέντε πράγματα για τον Άρη, πάντα το μυαλό μας, okay, πάει στις υποδομές, στα γηπεδικά, στο Κλεάν της Βικελίδης, στο Παλέ. Το Παλέ, επειδή είναι και κρατικό, πάμε στο Κλεάν της Βικελίδης. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές, με όλα όσα έχουν δοθεί δίπλα, με σκανδαλώδη για μένα τρόπο, και δεν είναι ανάγκη να το επαναφέρω πάλι, το έχω πει, θεωρώ αδιανόητο να βγαίνει νομοσχέδιο ειδικό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να χαρίζονται για να χαρίζει την περιουσία του ελληνικού λαού. Αλλά παραβλέπω το ότι έχει χαριστεί. Το έχω πει και εγώ δημόσια. Παραβλέπω το ότι έχει χαριστεί, γιατί το αναφέραμε όταν έπρεπε να το αναφέρουμε, και κοιτάω να δω πώς ο Άρης, γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισονομία. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να σταματήσω την ανισονομία του να χαρίζονται συνεχώς, εγώ αυτό που θέλω πλέον από τον ένα να απαιτήσει, αν μη τι άλλο, να πάρει τα ίδια πράγματα. Και τι να πάρει? Να πάρει πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το γήπεδο, όχι να πάρει λεφτά για ο μεγαλομέτοχος, ο πρόεδρος, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να βελτιώσει την ζωή του θεατή στο Κλεάν της Βικελίδης. Να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, που είναι ο Άρης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να ρωτήσω στον οποιοδήποτε υποψήφιο, με οποιονδήποτε υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη, οτιδήποτε άλλο, είναι τι μπορεί να προσφέρει, να βοηθήσει σε αυτό το οικοδόμημα της πόλης αυτής, το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται Άρης. Κοίταξε, ο Νίκος ο Ταχιάς το έχει πει και στη συνάντηση που κάναμε με τον ΑΣΥΓΜΑ, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι δίπλα σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα σωματεία και ειδικά στον Άρη που είναι μια ομάδα της πόλης, είναι συστατικό στοιχείο της πόλης αυτής, έχει 105 χρόνια ιστορία, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, είναι μια ομάδα η οποία μεσουρανεί όλα αυτά έναν αιώνα και παραπάνω. Και θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε ζητήσει η ομάδα, οργανωμένα, όπως είπαμε προηγουμένως, και συντεταγμένα, και φυσικά με κάποιο σχέδιο και κάποια προοπτική. Εννοείται δηλαδή ότι θα είμαστε δίπλα σε ό,τι ζητήσει ο σύλλογος που αγαπάμε και ο σύλλογος που υποστηρίζει. Πρόεξες, δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι πολλά Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της πόλης, ο Άρης. Η υπεραξία το οποίο όσο ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνει και η πόλη. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική
και με το είτε είναι υπουργεία, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμο. Ο Ταχιάος, μια που τον αναφέρεις, έκανε το λάθος, σε εισαγωγικά το βάζω το λάθος, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα βγει προς όφελός του στην πορεία, να πει την Άρης. Και δέχτηκε συντονισμένη επίθεση. Την ίδια, και η συντονισμένη επίθεση δεν αφορούσε τον Άρη. Η συντονισμένη επίθεση αφορούσε είτε ότι ήταν αντιδήμαρχος του ενός, είτε του άλλου. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι από τον ίδιο πολιτικό φορέα, επειδή λένε ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν ακούς τίποτα σε σχέση με τις σχέσεις που είχαν με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους με τους οποίους κατηγορείται ο Ταχιάος. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη? Όντως. Δηλαδή, συνεργάζομαι εγώ με τον Αλβανίτη. Συνεργάζεται και ο Παπαδόπουλος με τον Αλβανίτη. Ο Παπαδόπουλος είναι καλός, εγώ είμαι κακός. Επειδή εγώ είμαι Άρης και ο Παπαδόπουλος ΠΑΟΚ. Αυτό. Υποθετικά. Δεν το πάντα οι πολίτες. Πρέπει να σκέφτονται ποιος είναι αυτός που λέει κάποια πράγματα και για ποιο λόγο τα λέει. Να βάζουν το μυαλό να δουλέψει λίγο ανάποδα για να καταλαβαίνουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Ο Νίκος δεν κρύφτηκε ποτέ ότι εγώ Αριανός είμαι, αλλά σαν δήμαρχος θα λειτουργήσω προς όφελος όλης της πόλης. Εννοείται, αυτό έτσι πρέπει να είναι, ας πούμε. Τώρα, για τις επιδέσεις που δεχόμαστε όλοι μας από συγκεκριμένους κύκλους, το ξέρουμε και το περιμένουμε και θα ενταθεί αυτό, θα το δείτε τον επόμενο μήνα. Αλλά θα πρέπει ο λαός της πόλης να αντισταθεί, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά και να ρίξει την ψήφα του εκεί που πρέπει, ώστε να βοηθηθεί πρώτα απ' όλα η πόλη, η κοινωνία, η νεολαία μας, οι ομάδες μας μετά και γενικά όλη η Θεσσαλονίκη να πάρει αυτό που της αξίζει και που μπορεί να πετύχει, γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες οι οποίες παραμένουν ανεξιοποιητές και ανεκμετάλλευτες όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές. Τελικά τη σημαία στο Δημαρχείο ποιος την έβαλε? Ο οδηγός, ο παρκαδόρος, ο κλητήρας, γιατί έχω ακούσει διάφορα τέτοια. Πήγε, λέει, την έβαλε. Δεν γνωρίζω. Δεν πήρα, ένας οδηγός, ένας κλητήρας, ένας, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα αποφάσισε. Είπε κάποιος, τον άφησε, λέει ο Δήμαρχος. Κάποιος άλλος είπε, του είπε εντάξει, βάλτε, δεν πειράζει. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ. Μιλάμε τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης ή μιλάμε για το Βαθύλακο, για το τέτοιο, του Σμυρνακού το γήπεδο? Ο αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας. Επειδή γνωρίζω ότι δεν το άφησε κανένας, αυτή η ασυδοσία, αυτό το καουμποϊλίκι που βιώνουμε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό ακριβώς είπα και εγώ και τόνισα. Και παρεξηγήθηκα κιόλας μετά από τους συμπολίτες. Όχι, πρόεδρε, να σου πω το εξής. Εμένα δεν με ενόχλησε. Αν θέλετε εσείς να δείτε μέσα στην ασυδοσία και με καουμπόϊκο τρόπο να σας παίρνουν αυτά τα οποία σας ανήκουν, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ θα το λέω όμως. Δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ, δεν το ανέχομαι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Εμένα δεν με ενόχλησε που μπήκε η σημαία, γιατί μου λέει ο άλλος, πάρτο και εσύ να μπει. Ναι, να το αποφασίσει κάποιος και να πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή η αιρετή διοίκηση. Αποφάσισε να το κάνει. Πολύ ωραία. Αποφάσισε, παίρνει και το κόστος ή το όφελος ή τίποτα άλλο. Το να μην αποφασίζεται όμως από κανέναν και να πηγαίνει κάποιος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, και να βάζει τη σημαία. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό. Και η τοποθέτησή μας, Χρήστον, θα πέντε το κομμάτι, ήταν πάρα πολύ σωστή. Γιατί δεν είπαμε ούτε για το Λευκό Πύργο, ούτε για τα κάστρα, ούτε για την παραλία, που είναι ιστορικά μνημεία και ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Ο καθένας μπορεί να πάει εκεί να πανηγυρίσει. Αλλά μιλάμε τώρα, παιδιά, για το Δημαρχείο της πόλης. Εκεί πέρα έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Είναι η ελληνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαία του Δήμου. Θα έπρεπε να είναι και η σημαία της Μακεδονίας. Δεν ήταν, τέλος πάντων. Είναι για κάποιο λόγο. Ή για κάποια επίσκεψη κάποιου ξένου δημάρχου ή παράγοντα που επισκέπτεται την πόλη. Τώρα, πώς βρέθηκε αυτή η σημαία εκεί πέρα, κανείς δεν γνωρίζει και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη. Στο τέλος το πήρε ο δήμαρχος πάνω του, χθες το ΔΣ. Εντάξει, ο δήμαρχος Χρήσανθε το έκανε, διότι φεύγει και σου λέει τώρα, εξάλλου πάντα ο συγκεκριμένος δήμαρχος έπαιζε περισσότερο επικοινωνιακά για τον εαυτό του και παρά για την πόλη και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε τοπικό επίπεδο, στις τοπικές εκλογές, και βέβαια έχουμε και ευρωεκλογές. Υπάρχουν πολλοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο και αναζητούν την ψήφο, είτε γιατί θυμήθηκαν ότι είναι Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι ο Λευτέρης Αρβανίτης, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω με τι επίλογο θες να κλείσουμε την κουβέντα μας. Και στο γήπεδο, προφανώς με Ξάνθη τώρα θα σε. Όχι, έχει μπάσκετ πρώτα. Πρώτα έχει μπάσκετ, μετά έχει ποδόσφαιρο. Και μετά με πρώτα τον μπάσκετ, ναι, σωστά. Ναι, μπάσκετ και μετά με Ξάνθη, ναι, βέβαια. Ο επίλογος είναι ότι
Εντάξει, μετά από πάρα πολύ σκέψη και λίγο μία μέρα πριν να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, αποφάσισα να πω τον στον Νίκο τον Ταχιάο. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλω να βοηθήσω την πόλη μου όσο μπορώ. Είπα κιόλας ότι κάποια πράγματα που με ενοχλούν στα 50 μου δεν το ανέχομαι πλέον. Δεν είμαι 25 να λέω έλα μωρέ δεν πειράζει, ξέρω εγώ γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλο. Και επειδή αυτά με ενοχλούσαν θέλησα να μπω στη διαδικασία να ζητήσω την ψήφο των Θεσσαλονικίων για να μπορέσω να αλλάξω μια κατάσταση και να φανώ χρήσιμο στην κοινωνία, όπως είπα, στην νεολαία και γενικότερα στο λαό της πόλης. Αυτός ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα πρώτη φορά στη ζωή μου και εκτέθηκα στην πολιτική. Βέβαια, χαμηλή πολιτική, μιλάμε για δημοτικό σύμβουλος τώρα, ναι. Έτσι, λίγα πραγματά, σκουπίδια και δεν έχουν χρώματα αυτά, ούτε κόμματα, ούτε κάποια ιδιαίτερη πολιτική. Όμως είναι ζητά την ψήφο του κόσμου, οπότε αυτό έχω να πω κλείνοντας, ότι θεωρώ ότι αξίζει ένα σταυρό ώστε να μπορώ να βοηθήσω την κοινωνία και την Θεσσαλονίκη. Το έχω αποδείξει διοικητικά στο θέμα της Καϊάρης και πώς την καταφέραμε σχεδόν να την εξηγιάνουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ένα μεγάλο ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας στον Πρόεδρο γιατί έχει προσφέρει στον Άρη μας και με τη στήριξή μας ελπίζουμε να συνεχίσει να προσφέρει από άλλο μετερίζει. Νομίζω ότι η αναγνώριση από τον κόσμο είναι αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο και αυτό είναι που σε ικανοποιεί, αν και τα προβλήματα από τα 99 και από αυτά ας ελπίσουμε να τα βρεις μπροστά. Όλοι μαζί θα τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά αυτό που είπες, η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι ανεκτίμητης αξίας, είναι αυτό που θα το κουβαλάω μαζί μου μέχρι το τέλος της ζωής μου, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Το να με αγαπάει ο κόσμος στο Άρη τόσο πολύ, να με πιστεύεται, να περπατάω στο δρόμο, να ψηλά το κεφάλι, να έρχονται να με αγκαλιάζουν, να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί ξέρεις και υπάρχουν πρόεδροι που δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Ναι. Όλο αυτό είναι κάτι που... Υπάρχει αυτό. Και σε ένα σύλλογο, πρόεδρε, με τόση εσωστρέφεια κιόλας, είναι σημαντικό να υπάρχουν έστω και λίγοι άνθρωποι που είναι καθολικής αποδοχής από όλους, όπως είσαι εσύ. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, αυτό το καταφέραμε. Το καταφέραμε όλοι μαζί, βέβαια. Έτσι, όλος ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια και πετύχαμε. Αλλά το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι αυτό έμεινε και η αγάπη αυτή υπάρχει και θα υπάρχει για μια ζωή. Είναι το πιο ευχάριστο για μένα. Είναι ανεκτήμητης αξίας αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι όταν βλέπω Αριανούς στο γήπεδο και μιλάμε ή στον δρόμο και συζητάμε, ας πούμε, και μου λένε αυτό που μου λέτε τώρα εσείς. Να σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάντα κοντά στον Άρη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με πήρατε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Έτσι. Θα μιλήσουμε άμα χρειάζεται κάτι, να πούμε κάποια πράγματα, να δούμε πώς θα πάνε και οι ομάδες τις επόμενες μέρες. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλά, να είστε καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν από τον Λευτέρη Αρβανίτη. Σε λίγο. Καπάκι στον επόμενο θα πάμε, θες. Θα πάμε καπάκι στον επόμενο. Ή να πάμε σε break. Όχι, δεν πάμε σε break. Πάμε καπάκι στον επόμενο, φίλε. Ή να πάμε σε break και να κάνουμε. Ναι, θα πάρει τον επόμενο, τον πίσω τον πάρουμε σε 5 λεπτά. Για να κάνουμε τον break πρώτα, να πάρουμε μια ανάσα. Αριάνο ήταν και επόμενο. Ναι, ναι. Ενώ ήθελε να βγάλουμε παοξί στην εκπομπή, τελικά θα βγάλουμε Αριάνο. Τι. Δεν έχω, νομίζω δεν έχω κάνει ποτέ. Παοξί. Να τον βγάλω προεκλογικά. Χαρακτήρισες ποτέ. Και υποθετικά παοξί την ώρα τη συνέντευξη με τον Λευτέρη Βανίδη. Υποθετικά. Έχω κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Όχι, ούτε υποθετικά. Έχω κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στον Αλφα υποχρεωτικά, που ήμουν ο μόνος ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ έχω κάνει. Και στο sport.gr έχω κάνει ρεπορτάζ για 1,5 χρόνο. Αλλού έχω κάνει. Στη V100. Αλλά ρεπορτάζ. Μόνο. Okay. Τι. Έχω πάρει συνέντευξη από ΠΑΟΞΙ όμως. Κι εγώ. Αλλά δεν είχε αυτή την ιδιότητα. Και εσύ. Ποια ιδιότητα. Του ΠΑΟΞΙ. Όχι. Είχε την ιδιότητα του Υπουργού. Όχι. Λοιπόν. Εμένα είχε την ιδιότητα.
Του Παοξή. Ναι. Ντροπή. Εντάξει, είσαι μικρός ακόμα. Στα 35 έχει, σου θα κόψει κακέ συνείδηση σαν και εμένα. Τέσσερα χρόνια από τότε. Εντάξει. Α, εντάξει. Ήρθες δίπλα εδώ και μαζί του και μπήκε στον δρόμο. Άλλο σου είπα ποια είναι η πρώτη έβρεση συνέντευξη που έχω κάνει ποτέ. Πριν 10 χρόνια. Ντροπή. Έσχος. Πάμε στο break. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Πήρε τον καλεσμένο να τον πει σε 5 λεπτά. Θα τον καλέσω αμέσως. Ναι, θα τον καλέσω. Ωραία, κάλεσε τον και θα τον ακούσουμε και αυτόν. Όπως το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Θα πάμε και σε τρίτη συνέντευξη σήμερα. Ενδεχομένως θα δούμε. Ενδεχομένως θα δούμε. Ενδεχομένως και να μην δούμε. Πάμε break. Με την Ξάνθη. Με 15 σπά το ρεκόρ των 14 που είχε στη σεζόν με κόκκι κτλ. Δεν την πάρουμε την Ξάνθη. Να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας. Για ρωτών, άμα ξέρει. Κύριε Λεκάκη, θα την πάρουμε την Ξάνθη, λέτε, τελευταία αγωνιστική. Καλησπέρα. Καλά, νομίζω είναι μονόδρομος. Τώρα αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Πέτρος Λεκάκης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έτσι. Τώρα, να σου πω κάτι. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό καταρχήν. Μόνο ελληνικό, νομίζω ότι ωραία. Δεν υπάρχει λόγος. Κοίταξε, με έχουν ιντριγκάρει, μου έχουν πει αν είναι υποψήφιος στις δημοτικές, ρώτων για τη σημαία. Δεν ρωτάω για τη σημαία πρώτα όμως, θα το πάμε μετά στη σημαία. Γιατί είναι και ένας φίλος εδώ 12 με 2 που λέει πάρτε το και εσείς να τη βάλετε. Αλλά τον παραβλέπω αυτό, να. Άστο να εκεί 12 με 2 να κάνει εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά. Ο κύριος Λεκάκης κατεβαίνει ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έχει βέβαια πορεία αρκετά μεγάλη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και γενικότερα δραστηριοποιείται με τα τεκτενόμενα της πόλης, αλλά είναι από αυτούς που δεν φοβάται να δηλώσει αριανός. Πώς έτσι? Τι πώς έτσι? Εμείς ήμασταν εκεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν φύγαμε. Ούτε θυμηθήκαμε τις εκλογές για να δηλώσουμε τι ομάδα είμαστε. Σωστό. Ξέρεις, το οπαδικό και η καζούρα είναι ωραία, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την πολιτική. Άρα λοιπόν εγώ δεν έκρυψα ποτέ από την πρώτη στιγμή. Βέβαια το να το κρύψεις ή να σε ρωτήσουν τι ομάδα είσαι, πρέπει να μην ξέρουν τι ομάδα είσαι. Εμένα ξέραν όλοι τι ομάδα είμαι, δεν το έκρυψα ποτέ και δεν θα το κρύψω ποτέ. Και θα είμαι και εκεί λοιπόν στη νίκη με την Ξάνθη, για να πούμε ότι κλείνει μια πετυχημένη χρονιά. Mm-hmm. Θέλω ένα σχόλιο. Καταρχήν, πιο πολύ πας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στα δύο, ότι έχεις αυτό το χαρακτηρισμό που λέμε ποδοσφαιρικός, μπασκετικός. Πάω παντού, είναι η αλήθεια. Βέβαια το θέμα είναι, επειδή έχω μικρά παιδιά, για ένα χρονικό διάστημα είπα ότι θα σταματήσω λόγω των παιδιών. Τώρα επειδή ο γιος μου πλέον έχει μεγαλώσει και θέλει να πηγαίνει και αυτός, είμαι κάθε εβδομάδα εκεί που πρέπει να είμαι. Ναι, αυτό με τα παιδιά είναι ανασταλτικός παράγοντας για ένα-δύο χρόνια. Μετά γίνεται ο παράγοντας για τον οποίο πας στο γήπεδο. Α, το λέω κι εγώ, το βιώνω κι εγώ. Είναι η δικαιολογία για να πας και να μην ακούς γκρίνιες. Σωστό. Λέω ότι πάω γιατί θέλει το παιδί. Εμάς είναι και δουλειά μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά φαντάζομαι ότι και για το παιδί το ποδόσφαιρο θα είναι ίσως λίγο πιο ελκυστικό με την πορεία που πραγματοποιεί φέτος και κάνει και τον αριανό χαρούμενο, γιατί τα πράγματα στο μπάσκετ δυστυχώς δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε, παρόλο που κλείνει με ανακούφιση φετινή σεζόν. Ναι, πραγματικά κλείνει με ανακούφιση, να το λέμε. Αυτό ήταν μια δύσκολη χρονιά για το μπάσκετ, και μάλιστα όταν είμαστε μαθημένοι στο μπάσκετ να έχουμε επιτυχίες. Έτσι, εκεί πέρα το κάνει και πιο δύσκολο. Βέβαια δεν υπάρχει, θεωρώ, όρος μπασκετικός ή ποδοσφαιρικός. Η ομάδα είναι παντού, από τα K15, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στην κολύμβηση, μέχρι και οπουδήποτε αλλού. Μην το παίρνουμε δηλαδή το αν κάποιος είναι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός. Και ευχή όλων είναι να βρει επιτέλους τον δρόμο του ο σύλλογος και να πάει έτσι όπως πρέπει να πάει. Και έτσι όπως αξίζει να πάει, και σε όλο τον κόσμο ο οποίος κουβαλάει στις πλάτες σου την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ως ψηφοφόρος στην Α' Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μας πεις ποια μεταγραφή σου είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης για να σε ψηφίσουμε. Είδα φωτογραφία, δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό να έχουμε το Λαμπαοτάρης. Θα το δώσουμε αυτό πριν τις εκλογές. Α, πριν τις εκλογές, ναι. Για να είμαι και σίγουρος ότι θα ψηφίσει. Πώς θα καταείσαι μαζί στην τέτοια. Λοιπόν, τι είπατε εκεί με τον πρόεδρο, γιατί είδα φωτογραφία και τα λοιπά, συζητήσατε, είπατε, φαντάζομαι πάντως ότι είχαμε πριν τον Λευτέρη τον Αρβανίτη, εντάξει δεν έχει σημασία που κατεβαίνει με άλλον υποψήφιο, εμείς πάντα προβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε ότι μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι. Όχι στον Άρη, στην πόλη. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πόλης. Και αυτή είναι και η λογική που φιλοξενούμε ανθρώπους σε μια εκπομπή που λέγεται All About Άρης. Τι μπορεί ο Πέτρος Λεκάκης να προσφέρει, όχι στον Άρη, ξαναλέω, στην πόλη.
να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί αναφέρθηκες τώρα και στο Λευτέρη τον Αρβανίτη, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα. Όπως αν θέλετε την άποψη, υπάρχουν και άλλοι. Έτσι. Βέβαια, φυσικά. Ο Αλέξανδρος ο Μπαρμπουνάκης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο Γιώργος ο Γκουγκουλιάς, ο παλέμαχος του Άρη που κατεβαίνει μαζί μου. Απλά δεν το λες παλέμαχο του Γκουγκουλιά, γιατί είναι νέο παιδί γι' αυτό. Βγήκε μικρός. Βγήκε μικρός, ναι. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έξω από τα οπαδικά και έξω από τις ομάδες, αυτό που προέχει είναι η πόλη να μείνει σε μια τροχιά σταθερή. Ο Κλεισθένης ούτως ή άλλως επιβάλλει σε όλους μας να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί μια παράταξη να διοικήσει το Δήμο όπως ήταν με το προηγούμενο καθεστώς των δημοτικών εκλογών. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ασχοληθούν και να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι. Εκεί λοιπόν αυτό που χρειάζεται κοινή λογική. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα πολλά χρόνια τώρα. Μπορεί να είμαι νέος σε ηλικία, είμαι παλιός στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό που συνεχίζω να λέω είναι ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου, γιατί με αυτά ασχολούμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν ούτε χρώμα κομματικό, ούτε χρώμα οπαδικό. Χρειάζεται κοινή λογική για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη ένα βήμα παραπάνω. Οι προοπτικές που ανοίγονται για την πόλη είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε και όλοι εμείς, και μάλιστα εγώ το έχω πει πολλές φορές, να κάτσουμε να μιλήσουμε για την πόλη μακριά από όλα τα άλλα, τα οποία μπορεί μεν να επηρεάζουν, αλλά δεν είναι τα βασικά στοιχεία για να διοικήσει κάποιος το Δήμο. Ένα πάντως από τα ζητήματα που έχει σχέση και με τον Άρη είναι ένα αίτημα που έχει ο Σύλλογος σε σχέση και με την παρουσία του πλέον στα ευρωπαϊκά κύπελλα για το θέμα του πάρκινγκ στον περιβάλλοντα χώρο. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση, όχι γιατί είμαστε Άρης, αλλά γιατί πραγματικά πρέπει να εξυπηρετηθούν χιλιάδες άνθρωποι που θα πηγαίνουν σε ένα μεγάλο γήπεδο στην Θεσσαλονίκη, που καλός ή κακός, θες να πεις κακός, κακός είναι μέσα στην πόλη, αλλά όλα μας τα γήπεδα μέσα στην πόλη είναι, και η Τούμπα και το Καφτατζόγλιο και της Καλαμαριάς και του Άρη. Δυστυχώς όταν τα γήπεδα αυτά φτιαχτήκαν ήταν έξω από την πόλη, ναι, και πλέον μπήκανε μέσα στην πόλη. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί πραγματικά υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και με το θέμα του πάρκινγκ και με το θέμα πλέον των αδειοδοτήσεων, γιατί είναι και δύσκολο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον να αδειοδοτηθεί το γήπεδο. Άρα λοιπόν το θέμα του πάρκινγκ είναι ένα σοβαρό θέμα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και μάλιστα και η πρόταση δικιά μου και προς τον Γιάννη τον Μπουτάρη και σε συνεννόηση με τον Κώστα τον Χρυσόγωνο, ο οποίος έχει ψάξει πολύ το θέμα, ήταν να μπορέσουμε να το λύσουμε ως διοίκηση που θα είμαστε μέχρι 31 Αυγούστου. Δυστυχώς είναι τόσο μπλεγμένο το θέμα των οικοπαίδων, των χαρακτηρισμένων οικοπαίδων, για να λυθεί, αλλά θεωρώ ότι με τη νέα διοίκηση, όποια και να είναι αυτή, θα δοθεί λύση και πρέπει να δοθεί λύση. Και δεν είναι μόνο το θέμα του γηπέδου για το πάρκινγκ και για την πρόταση που υπάρχει, είναι και το θέμα της ευρύτερης περιοχής. Δεν θα το εκμεταλλεύεται μόνο ο Άρης ως πάρκινγκ στους αγώνες, θα το εκμεταλλεύεται και η ευρύτερη περιοχή, που υπάρχει σοβαρό θέμα με το παρκάρισμα των αυτοκινήτων στα περιμετρικά του γηπέδου. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο και θα βοηθήσει την ομάδα, και όχι μόνο για την Ευρώπη, γενικά για να αποσυμφορήσει την κατάσταση όποτε παίζει ο Άρης στους αγώνες, αλλά θα βοηθήσει και την περιοχή. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί μέχρι να πάω ως ερωτικός μετανάστης στο Βαθύλακο, εκεί έμενα, απέναντι από το γήπεδο, και έκανα καμιά ώρα να βρω παρκάρισμα. Είναι... Ελπίζω δεν μετέφερες και τα εκλογικά σου δικαιώματα. Όχι, είπαμε Α Θεσσαλονίκη, τα κράτησα. Τα κράτησα εδώ, Α Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι θέμα όντως πολύ σημαντικό. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου στην περιοχή της Χαριλάου, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς καθόλου πάρκινγκ στην περιοχή, πέρα από κάποια ιδιωτικά που υπάρχουν, okay. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν πας να εξυπηρετήσεις ένα σύλλογο για τους αγώνες του, για την αδειοδότηση, για την Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς πραγματικά να ωφελήσεις και την περιοχή. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο δυσκύλιας, μου επιτραπεί η έκφραση, σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είμαστε δυσκύλοι. Υπάρχουν μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η έκταση η οποία συζητάμε για το γήπεδο του Άρη. Είναι έκταση πρασίνου. Υπάρχει, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, η έκταση πρασίνου. Το πράσινο λοιπόν, όταν είναι κάτι χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος πάρκινγκ. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Πέτρο μου, θα είναι. Πέτρο μου, ναι, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Και για τον συμπολίτη ήταν περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, έβγαλε μια τροπολογία, ψηφίστηκε, θα κάνουν το γήπεδο τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ αυτό θέλω. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει μην δίνεις τον ΠΑΟΚ, μην κάνεις τον Ηρακλή, μην δίνεις τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι
Τι μπορεί να πώς το είπες, εξυπηρετεί την πόλη. Εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους στην περιοχή Χαριλάου. Ναι, εξυπηρετεί και τον Άρη. Αλλά αυτό ακριβώς δεν θέλουμε. Αυτό λέω λοιπόν, επειδή είναι πιο απλή η κατάσταση, εκεί δεν χρειάζεται ούτε τροπολογία ούτε τίποτε, χρειάζεται να φυτευτούν κάποια δέντρα. Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λέμε και αλήθειες. Ο χώρος της πλατείας Ελευθερίας, όπου λειτουργούσε επί 40, 30, 40 χρόνια το πάρκινγκ, ναι, ήταν χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου. Α, ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει και η βούληση για να δώσουν λύσεις. Ακριβώς. Και δυστυχώς, επειδή υπήρχε τα τελευταία χρόνια η ομάδα ήταν σε μια κατάσταση την οποία όλοι γνωρίζουμε, δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να έρθει να κάνει μια πρόταση η οποία να μπορεί να λειτουργήσει για την περιοχή. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει και η πρόταση, υπάρχει και η βούληση, άρα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο θα γίνει χωρίς να χρειάζονται ούτε τροπολογίες, ούτε τέτοια θέματα. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί καθαρά και μόνο από το Δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Τα λόγια σου αποδεικνύουν το λόγο για τον οποίο σε φιλοξενούμε, δηλαδή την χρησιμότητα. Εμείς θέλουμε περισσότερο βέβαια για το Σύλλογο, αλλά και για την περιοχή. Γι' αυτό θέλουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου. Είναι και Άρης. Τι να κάνουμε, όλα about Άρης είναι η εκπομπή. Και αποδεικνύω αυτό ακριβώς που έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής. Ότι δηλαδή εμείς δεν επιλέγουμε να φιλοξενήσουμε πολιτικούς, επιλέγουμε να φιλοξενήσουμε Αριανούς που μπορούν να βοηθήσουν είτε την πόλη είτε τον Άρη. Και δεν θέλω, και δεν θεωρώ και τον εαυτό μου πολιτικό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να λέω ότι είμαι πολιτικός. Αγαπώ την πόλη μου, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση τα 8 χρόνια. Έχω την τιμή τα τελευταία 5 χρόνια να είμαι αντιδήμαρχος και θεωρώ ότι έχω και μία γνώση από το τι γίνεται στην πόλη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Τις ταμπέλες αυτές δεν μ' αρέσουν και την ταυτότητα, αν θέλετε, την οπαδική, ποτέ δεν την έχω κρύψει και ούτε θα την κρύψω. Mm-hmm. Είναι μια ταυτότητα την οποία την κουβαλάω πάντα μαζί με την αστυνομική μου. εγώ κρατάω αυτό το οποίο είπες σε σχέση με το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο Σύλλογος, ώστε και η περιοχή. Δεν το αποσυνδέω. Δεν είναι μόνο θέμα Άρη. Πολύ σωστά το έδεισε. Είναι και θέμα της περιοχής και το έχω βιώσει προσωπικά. Το κρατάω και θέλω να έχουμε την επικοινωνία και να το παρακολουθήσουμε το θέμα και να, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί πολλές φορές η δημοσιότητα, δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα για να προχωράνε, να έχουμε αυτή την επαφή, Πέτρο, για να προχωρήσει το θέμα, γιατί όπως είπες είναι σημαντικό και για την αδειοδότηση. Ήμουν στην ομάδα όταν ο Άρης έπαιξε ομίλους Europa League και θυμάμαι ακριβώς τι αλχημίες και τι πατέντες έγιναν, έκλεισαν όλοι οι δρόμοι εκεί, οι αλκμίνες κτλ. Πήρε το χαρακτηρισμό πάρκινγκ ο δρόμος για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στους ομίλους του Europa League. Καλά, το ήταν άλλα τα χρόνια και όλα. Εγώ θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που ζήσαμε προκειμένου να διοδοτηθεί ο Σύλλογος τότε, όπου η διοίκηση έπαιρνε τηλέφωνο προκειμένου να καθαρίσουμε, να πάει ναι, τα απορριμματοφόρα, γιατί θα περνούσε η UEFA. Ήταν δύσκολα, ξέρετε, οι αδειοδοτήσεις όταν το γήπεδο είναι σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή και όταν έρχονται οι τεχνοκράτες της UEFA να αδειοδοτήσουν το γήπεδο, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων. Εκεί είναι που πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονότα για την πόλη, είναι γεγονότα για την περιοχή. Σκεφτείτε πόσα μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή δουλεύουν και πόσα θα δουλέψουν όταν η ομάδα θα είναι πλέον στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκύψουμε όλοι από πάνω για να βοηθούμε τέτοιες καταστάσεις. Μακάρι να δυναμώσει ακόμα παραπάνω η ομάδα και να δυναμώσει ακόμα παραπάνω και η περιοχή. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια θα έχουν αντικείμενο σχέση με το κλειάν της Βικελίδης. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Πολλές φορές είναι αυτό που είπες, κολλάμε σε γραφειοκρατία και δεν γίνονται ουσιαστικά πράγματα που θα ήταν και για την ασφάλεια του κόσμου που προσεγγίζει το γήπεδο, που πάει στο γήπεδο, αλλά γενικότερα και για την αναβάθμιση της περιοχής, πολύ σημαντικά, που δυστυχώς κολλάμε σε τυπικές γραφειοκρατικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Πραγματικά και από τη στιγμή που αυτό που είπε στην αρχή κιόλας, ότι τα γήπεδά μας πλέον είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές, θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τα γήπεδα αυτά και ως ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, ένα πόλο έλξης, προκειμένου να επισκέπτεται κόσμο στην περιοχή, να λειτουργεί η τοπική αγορά. Είναι θέματα, γιατί ξέρετε ότι και η Παπαναστασίου, όπως και η Λαμπράκη, οι περιοχές
γύρω από τα γήπεδα. Είναι περιοχές όπου πλέον δεν υπάρχουν ανίκιαστα καταστήματα, δημιουργούνται αγορές από μόνος τους, υπάρχει επισκεψιμότητα από τον κόσμο, άρα θα πρέπει να δούμε εφόσον υπάρχουν πλέον τα γήπεδα εκεί και έχουμε αποφασίσει ότι θα παραμείνουν εκεί, πώς θα λειτουργήσει για το καλό της πόλης και για το καλό των αγορών που υπάρχουν, γιατί ξέρετε είναι μικρά μαγαζιά γειτονιά, αν θέλετε, τα οποία πραγματικά μέσα στην περίοδο της κρίσης είναι πολύ σημαντικό και να τα στηρίξουμε και να μπορέσουμε να τα κάνουμε να αναπτυχθούν ακόμα παραπάνω. Με κουκουλιά παίζει ποδόσφαιρο, τώρα με το Μονόρι θα παίζει και πόλο. Άμα ξέρεις και πόλο, σταματάμε. Θα έχω το έχεις και Κάρολο. Έχουμε τον Κουκουλιά για επιθετικό και σήμερα ανακοινώσαμε και τον Κάρολο, ο οποίος θα είναι υποψήφιος. Και ο Κάρολος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το σέβονται πλέον όλοι, όχι μόνο στην ομάδα όπου προσφέρει πολλά ως προπονητής, αλλά και γενικότερα μέσα στην πόλη. Και είναι άνθρωποι και οι δύο, γιατί και ο Γιώργος πλέον εξελίσσεται επιχειρηματικά ο Κουκουλιά στην πόλη, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και είναι χαρά μας να τους έχουμε στο συνδυασμό. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε αφήσει εκκρεμότητες για το γήπεδο, το πάρκινγκ, αυτά δεξιά-αριστερά. Πρόσεξε. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και με μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Πέτρο Λεκάκη. Φίλε, βλέπω για το Σούντγκρεν αποκλειστικά το ένα, το άλλο και τα... Το είπαμε για το Σούντγκρεν πριν 15 μέρες ότι έχει υπογράψει τον Άρη. Τι θες τώρα, το βλέπεις, δηλαδή τώρα το βγάλαν τα site. Πριν 15 μέρες το είπαμε. Το δείχνω χωρίς εδώ, ο Λίπερο 107,2 το είπε πριν 15 μέρες. Το δείχνω χωρίς αδέμ, το είχαμε πει, αλήθεια είναι. Α, εντάξει, οκ, ρε φίλε. Να ξέρεις. Υπέγραψε στους Σούρκινους Ζάνες, το ξέρουμε, πριν 15 μέρες. Εντάξει, τι έκανα. Και τη μέρα του αγώνα, και την ώρα του αγώνα του Πανετολικού με τον Άρη, το χαρτί και η ΑΕ και τα λοιπά. Οκ, εντάξει, θα παίξει όμως, δεν γίνεται να βγει προς τα έξω επίσημα ακόμα. Θα παίξει πρώτα προκριματικά τον πρώτο προκριματικό γύρο με την ΑΕΚ και αυτό το είπαμε και μετά θα έρθει στον Άρη μας. Στον Άρη της καρδιάς μας. Σούντγκρεν από τα δεξιά. Γράψαμε και ποιον θα πάρει η ΑΕΚ μάλλον σε θέση του. Ποιον? Τον Λούστικ της Celtic μάλλον. Στα παπάκια μας ποιον θα πάρει η ΑΕΚ. Τα παπάκια φίλε είναι αυτά που έχουμε στο σπίτι μας και κάνουν πα. Τον Κωνσταντινίδη, τράμπα. Τζανακάκισον. Τζανακάκινσον. Έχει γραφτεί. Από τα δεξιά και Βαλεριάνινσον. Έχει γραφτεί λοιπόν. Πάμε στο κανονικά. Break. Πάλι break. Αφού. Τι αφού. Είναι αυτός, ρε φίλε. Αφού. Α, δεν θέλω. Δεν θέλω. Άμα είναι, θα κάτσω μέχρι τις 7 μέσα. Όχι, αφού. Όχι. Όχι, θα κάνουμε. Τι. Διάλειμμα. Τι είναι αυτός, ρε, που τον βρήκαμε αυτόν. Ρε φίλε, έχουμε διάλειμμα. Έχουμε χορηγούς. Πάμε στο εντάξει, break. Τελειώσαμε. Τώρα 6:29 να μην πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Απάθεια από το Χρήστο. Χειρίζεται άλλο θέμα τώρα. Έχουμε ώρα. Την έβαλες πριν. Αν πάμε στο break δηλαδή τώρα το τελευταίο. Τον 6:30 όχι Βασίλη. Εντάξει, κράτα το, θα το κάνουμε όλα μαζί. Και τον 6:30 και τον 7. Μισή ώρα την αφιερώνουμε στον κόσμο τώρα. 2-3-10. 287-888. Ακούσαμε Λευτέρη Αρβανίτη, ακούσαμε Πέτρο Λεκάκη. Θα έχουμε συνέχεια και αύριο λογικά με έναν ακόμα καλεσμένο στην εκπομπή. Ο τρίτος που παλεύαμε να ποιος βγάλουμε. Ποιος είναι ο καλεσμένος? Αύριο, αφού μου είπες ποιον θα συνοηθήκαμε. Δύο θα... έχουμε αύριο. Κι άλλον έκλεισε. Έκλεισες ήδη? Ναι, ναι. Τι ώρα τον έκλεισες? 6:15. Τον άλλο τι ώρα τον κλείσουμε? 5:15 πάλι. Τον βγάλουμε. Τον πρώτο που μου είπες. Όχι. Okay. Καμία απάντηση. 5:15. 5:15. Ωραία. Εντάξει. Έβαλε Δευτέρα στην ανεφόρα και πήγαμε. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ακούσατε δύο υποψήφιους, έτσι. Κιτρινόμαυρων αποχρώσεων στις φετινές δημοτικές εκλογές. Ο ένας ειδικά είναι ένα από τα λίγα πρόσωπα, νομίζω, στην οικογένεια του Άρη που είναι κοινής αποδοχής από όλους. Ο Λευτέρης ο Αρβανίτης. Για να συζητήσουμε και αυτά, να συζητήσουμε και αγωνιστικά επόμενες μέρες σε μια πιο χαλαρή περίοδο βέβαια, την οποία διανύουμε λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος. Αύριο η ομάδα έχει φιλικό στον Βόλο στις 6 με τον Νούπουσου του Πίτου Γκαρσία. Πριν την άδεια που θα δώσει ο Σάββας Παντελίδης για τις μέρες του Πάσχα. Σήμερα το πρωί η ομάδα
σε μια όμορφη πρωτοβουλία της ΠΑΕ βρέθηκε στο κέντρο αναπτυξιακής παιδιατρικής Απόστολος Φωκάς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο το πρωί, σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, ένας δύο λοιπόν βέβαια, τους έγραψα, ποιοι δεν ήρθανε, ο Σάββας ο Παντελίδης, ο Τόλης ο Τριζής, ο Άκης ο Βάβαλης, ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας Αντώνης Ολικούρης, οι άνθρωποι της ΠΑΕ ήταν εκεί πέρα σε μια όμορφη πρωτοβουλία, μοιράσανε δωράκια, λαμπάδες, αυτόγραφα, πολλές φωτογραφίες που βγήκαν με μικρούς φίλους της ομάδας. Το εκπληκτικό βέβαια και το πολύ ωραίο της σημερινής επίσκεψης είναι ότι στο άκουσμα της είδησης ότι έρχεται ο Άρης στο Ιπποκράτειο, ήρθαν και από άλλα τμήματα του νοσοκομείου για να δουν την ομάδα. Μπορεί να ακούγεται λίγο αδιάφορο σε κάποιους, αλλά έχει τη σημασία του και αυτό να ξέρετε. Πήγε σε ένα τμήμα του Ιπποκρατίου σήμερα ο Άρης και ήρθαν και από τα άλλα. Γιατί ρωτήσαμε κιόλας ένα, λέει, μάθαμε ότι ο Άρης ήρθε να δούμε τους παίχτες. Αλλά έφεραν και τα παιδιά τους. Είναι ωραίο αυτό, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν τόσο. Πλέον ο Άρης ξανά έχει δυναμώσει, πουλάει περισσότερο. Είναι ωραίο να βλέπεις μικρά παιδιά να έρχονται για να δουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας από κοντά, σε ένα όμορφο κλίμα. Και αυτό που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που θα πω και τώρα είναι ότι αυτά τα παιδιά να τα θυμόμαστε όχι μόνο Πάσχα και Χριστούγεννα. Δεν λέω για τον Άρη, μιλάω γενικά. Ένα κοινωνικό μήνυμα. Αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πράγματα όλο το χρόνο. Καλό και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, οκ. Αλλά υπάρχει. Η δωρεά λοιπόν που έκανε η ΠΑΕ Άρης. Και η δωρεά φυσικά με το μηχάνημα το οποίο έδωσε. Δεν έχει να κάνει με κάποια δωράκια το Χριστούγεννα και το Πάσχα. Είναι ένα δώρο ζωής. Και αυτό. Ναι, εγώ μιλάω και για τα μικρά δωρεά. Επειδή διάβασα στο σχετικό κείμενο με την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη δωρεά, κάποιους φίλους του Άρη να λέει γιατί το λέτε. Φυσικά και θα το γιατί πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Μερικές φορές πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ κάποιοι που παρεμβαίνετε σε θέματα επικοινωνίας χωρίς να έχετε καμία σχέση με το αντικείμενο. Μη γίνεστε, λέει, και σαν τους δίπλα. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές πώς δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να την χάνουν προβολής. Πρέπει να τη χάνουν προβολής γιατί, καλός ή κακός, ζούμε σε μια κοινωνία επικοινωνίας. Πρέπει να τη χάνουν προβολής γιατί ο άλλος θα δει το Σιώπη ή τον Ματέο, θα το ανοίξει και θα διαβάσει πέντε πράγματα σε σχέση με αυτά τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας. Δυστυχώς, πρέπει να πάει κάποιος διάσημος δίπλα σε αυτά τα παιδιά που τα έχουν τόσο ανάγκη για να το προσέξουμε. Αυτή είναι η έννοια της επικοινωνίας. Όχι να πούμε μπράβο στον Καρυπίδη ή το Σαββίδη που χάρισε και αυτός πριν από λίγο καιρό στο Ιπποκράτειο ότι χάρισε ένα μηχάνημα, δεν θυμάμαι, στο Αχέπα. Καλά έκανε. Φυσικά και έκανε καλά. Όχι απλά έκανε μπράβο καλά. Μπράβο του και πολύ καλά έκανε και για αυτά χίλια μπράβο να του πούμε. Αυτό που λέμε πολλές φορές, το εδώ δεν χωράνε οπαδικά, εδώ ταιριάζει και το λέμε, ναι, σοβαρά. Ναι, αλλά εγώ είδα αριανούς φίλε χθες, ναι, κάτω από το post που είχαμε, είχε 30 μηνύματα. Λέω τι, γιατί 30 μηνύματα εδώ. Και μαλώνανε για το αν πρέπει να το πούμε ή όχι. Λες ότι δεν θα βγαίνει η ομάδα Ευρώπη. Γύρισα από πίτα και πρέπει να μαλώσουμε για κάτι. Καλά, ναι. Ο Καρπίδης πληρώνει. Είχαμε καιρό ασχοληθεί. Λεφτά, μετοχές δεν έχουμε για προβλήματα, δικαστήρια δεν έχουμε. Να μαλώσουμε γιατί είπαμε το συγκεκριμένο θέμα. Ανήκουστο είναι αυτό. Μπήκα στη διαδικασία να μπω να γράψω. Έγραψα κάτι και μετά το έζησα. Λέω. Άστο. Να τους εξηγήσω για ποιο λόγο επικοινωνιακά πρέπει να προβάλλονται αυτά τα πράγματα. Και μπράβο και στον Θόδωρο Καρπίδη σε μια περίοδο που έχει πολλά έξοδα. Εντάξει. Πάρα πολλά. Και κάτι άλλο ετοιμάζει τώρα. Έχω δεσμευτεί να μην το πω δημόσια. Ναι. Που έχει σχέση με τη βοήθεια και. Ναι. Προς κάποιον που το έχει πραγματικά πολύ μπράβο, ανάγκη, ένα νέο άνθρωπο. Μπράβο του. Όταν ολοκληρωθεί το κόνσεπτ, ναι, γιατί συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα μέσα αυτό, θα το πούμε. Γιατί πρέπει να τη χάνουν προβολή σε αυτά. Όχι για να πεις ο μπράβο Καρυπίδης ή ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκης είναι φιλάνθρωπος. Βέβαια, βλέπω και το άλλο. Αν το κάνει ο Σαββίδης, στην πόλη αυτή προβάλλεται. Αν το κάνει ο Καρυπίδης, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δεν πρέπει να παρασύρεστε όμως από αυτό. Ναι. Είτε το κάνει ο Νίκος, είτε το κάνω εγώ, είτε οποιοδήποτε, είναι άξιο συγχαρητηρίων. Έτσι. Και προβολής. Και αναφοράς. Μπράβο τους λοιπόν που πήγαν εκεί. Έτσι. Εγώ είδα και τους παίκτες του Άρη που πήγαν χθες και σε ένα φίλο και της εκπομπής και του site. Χρόνια τώρα, το Δημητράκη. Βέβαια.
το... τον αδελφό του Βασίλη του Χριστίδη. Μπράβο. Έτσι. Και ο Πρίντεζης πήγε, είδα εκεί πέρα στο παιδί, βγήκε μια φωτογραφία. Η χαρά του αυτή είναι, ασχολείται με τον Άρη, μπαίνει, διαβάζει τα site. Πριν βγει η φωτογραφία με τους παίκτες του Άρη, επειδή μιλάω ενίοτε με τον Δημητράκη στο, στο διαδίκτυο, ναι, μου στείλε μηνύμα και μου λέει: χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Σας είδα, με είδε στους μπεταράδες εκεί. Ναι. Καταπληκτική αυτή η συνέντευξη που έχω δώσει. Λοιπόν. Και μου λέει: επίσης λέει να σας πω, λέει, χάρηκα πάρα πολύ. Σήμερα ήρθαν ναι, οι παίκτες του Άρη. Πριν ακόμα δημοσιοποιηθεί ναι, το θέμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε έτσι, τι χαρά είναι για αυτά τα παιδιά η φωτογραφία με, το, με έναν αθλητή του Άρη. Και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε. Και μιλάμε τώρα για ένα παιδί που ο αδελφός του παίζει στον Άρη κιόλας, έτσι. Έτσι. Που η δημοσιοποίηση όμως αυτού του θέματος, ναι, τι χαρά τους δίνει. Μη το πείτε, λέει. Τι μη το πείτε. Γι' αυτό γίνεται. Ώστε μέσα από τη δημοσιοποίηση του θέματος, έτσι, να υπηρετήσουμε τον σκοπό. Δηλαδή αύριο παίζει ένα φιλα... Θα σου πω άλλο θέμα. Παίζει αύριο, ο Άρης κλήθηκε. Ναι, από τον Μπέο. Μη με μιλάτε εμένα για τον Μπέο, ξέρετε τι έχω κατεβάσει. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, ναι. Και την ίδια άποψη έχω. Έτσι. Την ίδια άποψη έχω. Όταν όλοι τον γλύφουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, λέω συγκεκριμένα πράγματα. Τα καλύτερα. Αλλά παίρνει, σηκώνει το τηλέφωνο, ναι, καλεί τον Άρη για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι, και τα έσοδα σου λέει θα πάει στη φλόγα. Και δεν θα πει ο Άρης: α, όχι, κοίταξε να δει, Αχιλέα, επειδή. Είσαι ο Αχιλέας, δεν θα έρθω. Είσαι ο Μπέος, δεν θα έρθω. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι τιμή να πας να παίξεις ένα μάτς και τα έσοδα να πας στη φλόγα. Και ναι, θα πάει ο Άρης. Δεν θα πάει ο Φούφουτος να παίξει για τη φλόγα. Και θα πάει σχεδόν πλήρες ο Άρης, να ξέρετε. Δεν θα πάει τώρα με. Καλά, αυτό δεν μας απασχολεί. Ας πάει και με τα 15. Τιμάει, ρε παιδί μου, την περίσταση. Μα δεν πάω να τιμήσω τον Μπέο. Δεν πάει, για τον Μπέο. Πάω για τη φλόγα. Ναι, αυτό, την περίσταση. Αυτό και να σου πω και κάτι. Μπράβο του που αντί να παντελονιάσει και ο Μπέος, αυτά δεν έχει ανάγκη με Βακυλέας. Το κάνει για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι. Γι' αυτό θα πάω, φυσικά θα πάω. Ναι. Πρέπει να αξιολογούμε, παιδιά, κάποια πράγματα. Και όταν είναι τέτοια ζητήματα, λάμψη, φλόγα. Δηλαδή, εμείς βάλαμε το. Το είχα πει και δημόσια. Βάλαμε το μπάνερ της λάμψης. Mm. Τι το βάλαμε. Για να μας πείτε μπράβο. Όχι, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το βάλαμε. Κάποια πραγματούδια πρέπει να τα καταλαβαίνετε. Είμαστε σε μια εποχή επικοινωνίας. Των Facebook, του Instagram, των site. Κάνουν που κάνουν. Εντός εισαγωγικών κακό σε πολλά πράγματα. Ας κάνουν και καλό, ναι. Ας το εκμεταλλευτούμε προς όφελος πέντε πραγμάτων. Έτσι. Είτε είναι για μικρά παιδιά, είτε είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, οτιδήποτε. Και φυσικά πρέπει να τύχουν προβολής τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα. Όχι απλά να τύχουν προβολή, να το ξεχυλώσουμε πρέπει. Έτσι. Να το δείχνουμε 15 φορές πριν τη μέρα. Γι' αυτό μπράβο στην ομάδα πήγε σήμερα στο Ιπποκράτειο. Μπράβο στους παίκτες που πήγαν χθες στο Δημητράκη και τον είδαν από κοντά. Ο Δημητράκης ενθουσιάστηκε με τη βάφλα που έφαγα στο αγρίδι. Να ξέρεις και έστειλε μήνυμα, ενθουσιάστηκε. Γιατί μου το θυμίζεις τώρα. Επειδή δεν σου έφερα. Βάφλα δεν έφερες. Παϊδάκια δεν έφερες. Έχεις πάει 15 αποστολές. Ένα σιροπιαστό. Εσύ τι μου έφερες. Μια... Κάτω το ίδιο είμαστε, φίλε. Δεν πρέπει να φέρεις τον κύριο διευθυντή. Πέρυσι που πήγες στον εσύ. Στον κύριο διευθυντή εσύ δεν πρέπει. Εσύ στην Ολλανδία. Εγώ φέρνω στα παιδιά μου. Εσύ. Έχω τέσσερα παιδιά φέρνω και σε σένα. Το ένα το δημοσιογραφικό. Καλά που έχουμε μπερδευτεί. Εγώ όταν πήγαινα και ήταν διευθυντής ο Πετρουλάκης, πήγαινα στον διευθυντή. Το πήγαινε στον Πετρούλη τίποτα. Ναι, ρώτα, το πάρτονα. Μια από την. Ποια βάφλα. Ας φέρει ένα καριοκάκι, ρε φίλε. Η βάφλα θα λιώσει. Ένα καριοκάκι να φέρει. Τίποτα δεν έχει φέρει το γλυφιτζούρι, ρε φίλε. Φέρω... Ακόμα μας κερνάει, περίμενε καταγγελία. Όχι. Άμα του φέρω μία καριόκα. Θα το πω τώρα. Θα με πει γύφτο. Ναι, περίμενε. Φέρε ένα κιλό για τα παιδιά. Λοιπόν, φίλε. Είπε κάποτε ο Παπαδόπουλος πριν πολλά χρόνια. Όταν πάρω τον πρώτο μου μισθό, άντε πάλι, θα σε πάω στην Περαία για σουτζουκάκια. Πριν πολλά χρόνια. Στο... δεν μπορώ να το κάνω διαφήμιση. Ναι, κάστον, ναι. Το Ανέστη. Στον Ανέστη. Ωραία. Ακόμα μας πάει, φίλε. Ήρθες. Και ξέρεις ποια είναι. Ήρθες. Ήρθες. Ήρθες, λέει. Ήρθες, ευχαριστάτε. Ωραία, ρε. Την άλλη εβδομάδα θα έρθω με όλα τα παιδιά να φάμε όμως. Όλα. Παιδιά. Φέρτα, όλα. Τέσσερα παιδιά. Το τελευταίο που μπορεί να φάει. Τι. Χαμός γίνεται. Αφού είναι ακόμα. Τι. 1,5 χρόνο. 2 χρόνο πάει, ρε. Τρώει μια χαρά, τρώει. Σουτζουκάκια. Ολόκληρη μέρα θα φάει. Εγώ σου είπα εκεί, είμαι, οπότε δεν σε έρχεσαι. Ωρα, ωρα. Δεν είπα τάξε, ποτέ όχι, χρήσατε. Εντάξει. Μου κάνε εμένα, εντάξει. Θα πάρω και όλους τους υπόλοιπους που είχες τάξει τότε. Μπαντελή Ζουμπούλη. Όλους όσους είπες. Ωραία.
Όλους θα τις πάρω. Φέρε και, το Λάκη. Και τα παιδιά τους. Έτσι. Φέρε και τον Αλέξη. Και τα παιδιά τους. Φέρε τα. Ο Ζουμπούλης έχει δύο... Ο Ζουμπούλης παιδιά δεν έχει. Ποιος το λέει αυτό. Ε? Μην το ξέρεις. Σωστό. Μην το ξέρεις. Σωστό είναι και αυτό. Ένας τρόπος να προσεγγίσεις τον Παντελή. Φίλε, στο site υπήρχε Ζουμπούλης. Ο Σαββόπουλος έκανε κουμπί στο Λίμπερο. Από τότε μας τα χρωστάει. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται. Πόσα χρόνια. Καραχλή πήρε κάθε χρόνο. Το 12 ήταν. 12, 12. Oh, από το 12. Χθες είπα, έκλεισε 7 χρόνια. Ωραία. 7 μερίδες σου τσουκάκια θα φάω. Καλή είδα, μετά την άλλη εβδομάδα. Μετά το τέτοιο. Μετά το αρνί. Λέει αυτός για το Ζουμπούλη που μια φορά καλοκαίρι λείπανε όλοι και έχουν αφήσει το site μία μέρα ολόκληρη εμένα και το Ζουμπούλη. Και έχει κάνει 6 ώρες ο ένας. Ήταν να κάνω εγώ 7 και μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο ο Παντελής Ζουμπούλης, έτσι τα χαιρετίσματά μου και λέει φύγε, θα κάνω εγώ. Και έκανε αυτό στη μία ώρα παραπάνω. Και από τότε κουράστηκε και έφυγε. Κουράστηκαν τα παιδιά με 6 ώρες. Κάναμε 8 με 12 το βράδυ. Τι κάνατε? 8 πρωί με 12 βράδυ. Άλλα χρόνια, Χρήστο. Άλλα χρόνια. Άλλα, άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια. Οι ήλωτες. Κοίτα εδώ και άλλο αυτό. Βέβαια, φυσικά. Βέβαια. Ο καθένας. Έτσι είναι. Λοιπόν. Το δικό μου. Αυτά. Σε σχέση και με τα τσουτσουκάκια που μας χρωστάει ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Και τις μπριζολάρες εκεί στο φίλο μου τον Ανέστη, τον Αργιανάκη. Λοιπόν, έχουμε κάτι επί του αγωνιστικού να μας πεις. Το αγωνιστικό, φίλε, δεν έχει τίποτα. Έχει άφορο αυτό το φιλικό. Εντάξει, ο Βέλεθ πάλι θλάση. Τέλος σεζόν. Πάλι θλάση, ναι, πάλι θλάση. Η τέταρτη φέτος. Γιατί έχει 5 φορές διατραυματιστεί, τη μία ήταν διάταση. Αλλά να τον πουλήσει 3 εκατομμύρια θέλει ο άλλος. Τέλος σεζόν για τον Βέλεθ. Θα λείψει και αυτός ο τομάτης με την Ξάνθη. Όπως θα λείψει και ο Βαλεριάνος που θυμίζω είναι τιμωρημένος. Και ο Λάρσον που συμπλήρωσε 4 κίτρινες. Ο Τόνσο θα παίξει. Κόντρα στον Πανετολικό. Είναι πολύ πιθανό. Ο Τόνσο. Βεβαίως. Είναι νέα μας μεταγραφή. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Αν όχι βασικό, πιστεύω ότι ως αλλαγή μπορεί να αγωνιστεί. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τον Τόνσο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να δούμε πώς είναι η κατάστασή του. Ναι. Γιατί έχει χάσει αρκετές προπονήσεις. Αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ίσως προλάβει αυτό το μάτς. Και τον δούμε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Αδιάφορο, ναι, okay, αλλά με κίνδυνο. Τέρες ο Βικελίδης προχωρούν κανονικά. Η πρώτη φάση τουλάχιστον. Εντάξει. Τι βρήκαν οι άνθρωποι που ανέλαβαν τα άκρα και πάνω στο τουαλέτα στις 9. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν σου μιλάω τώρα για αυτό στο οποίο πάει το μυαλό σου. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Εδώ. Κοίτα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Γίνεται δουλίτσα. Όταν υπάρξει... Τι. Η σωστή αστυνόμευση. Όταν λέω τη λέξη αστυνόμευση, μην νομίζετε με αστυνομικό, ενώ προστασία του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή μπει ένα security, θα εκλείψουν τέτοια φαινόμενα. Ναι. Ο άλλος να πάει. Όποιος να είναι, μπατεσκύλι, αλέστα και αλεστικά με δίνεται. Που έχει βελτιωθεί η κατάσταση okay. Το τελευταίο χρόνο. Μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν το χάος. Ήταν νομίζω μια χρονιά προσαρμογής και σε αυτό το κομμάτι λίγο. Εντάξει, υπήρξε βελτίωση. Okay. Λύση αυτό είναι να κλείσει το γήπεδο, στο έχω πει. Γύρω-γύρω όλοι. Security. Σύρματοπλέγματα. Χροκόδιλοι. Κροκόδιλοι. Κορκόδιλοι, όπως λέγει ένας φίλος μου. Εντάξει, κοίτα, πλέον κάτω θα υπάρξει security έτσι κι αλλιώς. Στην είσοδο των VIP, η οποία θα είναι πλέον είσοδος μόνο για τα γραφεία και για τα επίσημα. Όλες οι υπόλοιπες πόρτες θα είναι κλειστές. Ωραία. Εμείς θα πηγαίνουμε από αλλού πλέον. Εσείς, ναι, σωστές, θα πηγαίνετε επίσημα. Λοιπόν, διαρκείας, ναι, αυτά. Και από ό,τι ενημερώθηκα, η δική μας τέτοιο δεν θα έχει, θα έχει μόνο σκάλα. Ανέβεις. Τσακ, 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 πάνω. Ποδάρια μας. Λες και θα ανέβεις, φίλε, στο τέτοιο. Στη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους. Η Εννιάρη, φίλε, πάντως, τι ωραία που είναι. Είχα ανέβω 2 χρόνια. Ανέβηκα πάλι σήμερα. Τι ωραία που είναι η Εννιάρη. Ανέβηκε στην 9, ε. Ναι. Μπράβο. Τι ωραία που είναι. Μην χάσετε την άρεσή σε παιδιά. Έχει Παπαδόπουλο στην 9. Ναι. Πρώτα εδώ. Πρώτη εμείς. Ωραία. Και ποδαράτος θα πηγαίνεις. Τι έκαμε. Είναι χωριστό τα δημοσιογραφικά από τον κόσμο. Ή θα είσαι μες στον κόσμο πάλι. Θα είσαι μες στον κόσμο. Και θα λείπουν οι τηλεοράσεις. Θα είσαι μες στον κόσμο, αλλά ναι. Θα υπάρχει, παιδί μου. Διαχωρισμός. Ναι. Μάλιστα. 100 θέσεις πώς. Θα έχεις και monitor να βλέπεις τα. Θα έχουμε και monitor, ναι. Ναι, ναι. Να μαζέσεις ότι δεν είναι πέναλτι του Ματέο. Πολύ γρήγορα το είδα. Εντάξει, οκ. Ο άνθρωπος που με εκνευρίζει στα live.
Δεν φαίνεται, λέει, να το σπρώχνει το Ματέο. Εντάξει, Ραγκιζάν, δεν είχα replay εκείνη την ώρα. Γιατί πετάχτηκε τότε. Γιατί είπα τι είδα, κακό είναι να μην μιλάμε. Όχι. Α, όχι, να μην μιλάμε. Όταν λες δεν είναι πέναλτι, ένα Mars πέναλτι, ναι, ρε φίλε, μη λες. Μετά που το είδα στο replay, ήταν. Γιατί πρέπει να μας εκνευρίσεις πριν όμως. Γιατί να εκνευριστείς, δηλαδή. Γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο να γκρεμίζει τον Ματέο, να τον πιάνει με τα δύο χέρια, τον πετάει κάτω και να πετάγεται ο Παπαδόπουλος και να λέει δεν φάνηκε να είναι πέναλτι. Γι' αυτό. Ότι είναι πέναλτι, υπάρχει παράβαση. Τον γκρέμισε τώρα. Είναι... με συγχωρείς. Είναι μια λέξη που νομίζω αγγίζει λίγο την υπερβολή, θα έλεγα. Πώς μ' αρέσει να τον κάνω έτσι. Πώς μ' αρέσει να τον κάνω. Τα μηνύματα έρχονται στο κινητό μου. Ναι. Με ρωτάνε αν θα μπω μπροστά. Και ναι. Να τους πω ότι φεύγω. Φεύγεις. Παιδιά, εδώ θα είναι μόνο στις 7 η ώρα, ελάτε. Εδώ θα είναι με τον Βασίλη. Βασίλη, 7:30 πάνε στην τουαλέτα. Ποιος ανοίξει. Τι? Ποιος ανοίξει. Εσύ. Για να σε πιάσουν κιόλας, σε πετάξουν να τον έχω. Εγώ μέσα στο γραφείο, φίλε, δεν ακούω τίποτα. Εντάξει. Απειλές δηλαδή στον αέρα. Θα αφήσω, θα του δώσω και τα κλειδιά του. Να απειλείς τον αέρα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν σε απειλώ. Σου περιγράφω ένα πραγματικό γεγονός. Την πτώση σου από το έκτο. Έκτο. Καλά, κάνε καταγγελία μετά. Όταν φύγεις από τον έκτο, μετά πέμπω, όταν πέσεις κάτω, πάνε στην Ένωση. Και πες, με απείλησε. Πειθαρχικό. Τι, πειθαρχικό. Θα πας αύριο στο Βόλο. Όχι. Όχι. Να μην πας. Δεν θα πάω στο Βόλο. Σου δώσα την ευκαιρία να πας μια εκδρομή. Θα πάω του χρόνου. Στο Βόλο. Με τον Ουπουσού. Με τον Ουπουσού. Εγώ θα πάω. Μυαλό λέει δεν βάζει. Δώσ' τη μία στο κεφάλι. Όχι, είμαστε κατά της βίας. Όχι. Λοιπόν. Κλείνουμε σιγά σιγά. Γιατί θες να φύγεις. Παρά 10 είναι. Μέσα. Α, έχουμε χορηγό, χρωστάμε. Έχουμε το διάλειμμα των 6.30 το οποίο χρωστάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Νωρίς είναι, φίλε. Κάτσε ρε Βασίλη. Όχι, όχι, 12 λεπτά θέλει. Δύο break δεν έχεις. Ακούγεσαι κιόλας, να ξέρεις. Ναι, δύο break δεν έχεις. Ένα. Δύο. Ένα. Τι ενάμιση, ρε Βασίλη, 6.30 και τα φτιάξαμε εμείς, φίλε. Τα φτιάξαμε. Τι σαν ανησυχίες ένα. Τα φτιάξαμε. Τα μοιράσαμε εδώ με τον Ιχολήπτη. Τι είμαστε, σαν και εσένα, επιπόλαιοι. Επιπόλαιος εγώ. Επιπόλαιο με λες που γυρνάμε με πολλές. Επιπόλαιος εγώ. Νομίζω ότι πλέον είσαι ο πιο πολύ από όλους. Εγώ. Αφού κάποιος. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Μετά από 7 όσο δεν τρώμε σουτζουκάκια. Μετά από 7 χρόνια προσφοράς. Ο χαρακτηρισμός σου θα είναι. Στο μηντιακό κολοσσό σου. Ο κολοσσός της πολαιότητας. Ε. Μόλις φάμε τα σουτζουκάκια, μόλις το δωροδοκηθούμε δηλαδή από τον Ανέστη, τότε μπορεί να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχεις να πει και τα αγωνιστικό δηλαδή. Ναι. Τότε σε ρυθμού τη Πάσχα κινείσαι και εσύ δηλαδή. Και εγώ και η ομάδα θα κάνουμε μια προπόνηση στη Μεγάλη Πέμπτη, παιδιά, το πρωί. Για τη Μεγάλη Πέμπτη θα ξέρουμε δηλαδή αν ο Άρης είναι στην Ευρώπη, αν θα πρέπει να περιμένει. Το απόγευμα, ναι. Νομίζω ότι είναι, απλά το τυπικό περιμένουμε. Πώς είναι το τυπικό. Άμα χάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ 3-0 από την Τρίπολη, πώς θα περιμένει. Πιστεύει να χάσει χρήμα το ΠΑΟΚ 3-0 ναι. από την Τρίπολη. 2-0 μπορεί να χάσει. Είναι ό,τι πρέπει για να αποκλειστεί αυτή. Ποιο θα παίξει τέρμα. Ο Πασχαλάκης θα παίξει. Όχι αλλά... στον Τρίπολη. Ποιος. Όποιος και να παίξει από ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης Χωριανός. Στο πρωτάθλημα. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Στο πρωτάθλημα είναι οι κράμπες. Στο κύπελο δεν έχει κράμπες. Όχι, όχι, στο πρωτάθλημα είναι το φαινόμενο της πεταλούδας. Που κάνει αυτό σου λέω. Που κάνει τέτοιο, ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Ο συνεπίθετός μου δεν θα είναι αυτός. Εντάξει, οκ. Η ΑΕΚ θα περάσει τον τελικό, πιστεύεις δηλαδή. Η ΑΕΚ θα περάσει σίγουρα. Α, για τον ΠΑΟΚ έχεις εμβολίες. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι ιδανικός για να αποκλειστεί. Ναι. Με στη μέθη του. Βέβαια, φυσικά. Του τίτλου. Βέβαια. Μα αδειάζει ο ποδοσφαίρης. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι ΠΑΟΚ. Καλά, όχι, αυτό ισχύει όμως. Αδειάζει και η Τρίπολη στο Τρίπολη ΠΑΟΚ στον πρώτο ημίχρονο τον έκανε γιογιό. Α, στο δεύτερο ημίχρονο επαθαγγείλωσε ο τερματοφύλακας. Είχε ένα πρόβλημα το παιδί, ναι. Δηλαδή, ήταν... Είχε ένα τραυματισμό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Παλιά ταλαιπωρήτα... Αυτό δεν ισχύει στο κύπελο όμως. Παλιά ταλαιπωρήτα και στον Πανιόνιο που όπως βλέπεις στο κύπελο. Ναι. Στο κύπελο όπως βλέπεις. Ναι. Χάσανε τον Πανιόνιο. Χάσανε την Παναχαϊκή. Κερδίσανε με σκουλά εδώ. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Καλά, εννοείται. Απλά μα γίνει κανιά στραβή. Εσείς που... Η στραβή να γίνει. Εσείς που... Να γίνει η στραβή. Απλά το πάρει μετά, θα περιμένουμε 10 Μαΐου. Δεχόμαστε. Να μα γίνει και άμα ολοκληρωθεί η στραβή, ρε παιδί μου. Πακέτο κανονικά. Εντάξει, εσείς που βολεύεστε με την πέμπτη θέση. Θα λένε γιατί βγήκε πέμπτο. Θα έχουμε λίγο άλλα ζητήματα, ναι. Λοιπόν, μαζί θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, στην τελευταία μας εκπομπή πριν το Πάσχα. Εντάξει, θα ακολουθήσει μία μετά ενδιάμεση χαλαρή την Τρίτη που κάποιοι θα λείπουνε, ενώ λέγανε ότι θα είναι εδώ πέρα. Λοιπόν,
Άμα δεν τρώσουν ζουκάκι. Και σε, και σε κανονική ροή θα μπούμε ξανά από την επόμενη Πέμπτη, γιατί έχει την εργατική πρωτομαγιά. Λοιπόν. Θα δουλέψουμε την εργατική πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Απεργία, ναι, απεργία. Δεν έχει ραδιόφωνο. Τι? Δεν έχει ραδιόφωνο. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Ούτε site. Ούτε site. Για την απεργία. Ούτε site έχει την εργατική πρωτομαγιά, Χαλεσάνδρα. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ως αρχισυντάκτης. Τώρα χρησιμοποιώ τον τίτλο που μου έχει δώσει και δεν τον αξιοποιώ. Ως αρχισυντάκτης, λοιπόν. Δεν έχουμε τέτοιο. Αλλά συνεννοήσω με τον ιδιοκτήτη. Με σένα μιλάω. Με σένα μιλάω. Οι ιδιοκτήτες δεν απεργούν την πρωτομαγιά. Θα βάλουν τους αρχισυντάκτες να δουλέψουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.